Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Χαίρετε όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μας, όπου και αυτές αν φτάνουν και φτάνει η φωνή μας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε για άλλη μια φορά μαζί και εύχομαι και σήμερα να μιλήσουμε για κάποιο θέμα και να ωφεληθούμε πνευματικά και ψυχικά. Διότι τελικά δεν υπάρχει τίποτε πιο ωφέλιμο από την ψυχική άνοδο και πνευματική άνοδο του ανθρώπου, η οποία θα μείνει στην αιωνιότητα. Δεν θα είναι μόνο για τώρα. Κακώς πιστεύουν μερικοί ότι ο άνθρωπος πεθαίνοντας χάνει όλες τις αναμνήσεις. Η ψυχή διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μένει σαν φωτογραφισμένη στην αιωνιότητα. Σε όποιο στάδιο έχει φτάσει και όσο πιο πολύ έχει προχωρήσει προς το Θεό, εκεί και παραμένει. Βέβαια, οι άνθρωποι που θεώνονται με τη δύναμη του Θεού και με τη χάρη του Θεού και με την αγάπη του, θα έχουν μια συνεχή πνευματική πρόοδο στον ουρανό. Αυτό βγαίνει μέσα από τα Ευαγγέλια μας και δεν είναι ένας στοχασμός απλώς φιλοσοφικός, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όταν όμως λέμε ο άνθρωπος τελειούται, μετά το θάνατό του, πάνω απ' ότι δεν μπορεί να κάνει εκείνη την ώρα άλλη πνευματική πρόοδο και ειδικά δεν μπορεί να επικαλεστεί τη μετάνοια, να πει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Αυτό γίνεται ένα δευτερόλεπτο πριν κλείσει τα μάτια του. Μετά σταματάει, όπως όταν βγάλουμε από την πρίζα το ραδιόφωνο, είναι αδύνατο να παίξει. Έτσι και η ψυχή, όταν αποχωριστεί από το σώμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, ούτε να βούλεται. Και θα θέλει βέβαια να το πει, αλλά δεν θα μπορεί, διότι ο Θεός δεν επιτρέπει μετά θάνατο μετάνοια. Γι' αυτό ας προσέξουμε και όλοι όσοι είμαστε ηλικιωμένοι αυτό το θέμα, την πνευματική μας τακτοποίηση. Είναι χίλιες φορές καλύτερα να τακτοποιήσει κανείς τα πνευματικά πράγματα παρά τα οικονομικά του. Που και αυτά μερικές φορές είναι απαραίτητο για να μην γίνονται μετά το θάνατό του διάφορες ατασταλίες με τα χρήματα που έχει αφήσει στους κληρονόμους. Κάτι ωραίο ακούσαμε από το ραδιόφωνο και το σημείωσα έτσι φευγαλαία και σύντομα. Ας το δούμε και αυτό. Και ας μιλήσουμε και λίγο για τους φίλους μας, τα παιδιά σήμερα. Να λέει, 1 ευρώ κονόμησα από τον Τζιτιάνο που άλλαξα στενό να μην τον δω. Και άλλο 1 ευρώ από τον άλλο παραπέρα. Από τον εργάτη που του τάξα τα 3 ευρώ, κέρδισα άλλα 2. Και από τον έρανο που απέφυγα, κέρδισα άλλα 10. Και από τον άλλο κατά το μεσημέρι που του είπα, δεν έχω ειλικρινά, έβαλα 5 ευρώ στο χέρι. Και από τον άλλο που έκανα στην πάντα, οικονόμησα όλα μαζί, αργύρια 30. Τα 30 αργύρια της προδοσίας δηλαδή. Ένας κάποιος φίλος μας έγραψε το εξής έτσι σημείωμα. Ο καλός καπετάνιος λέει φοβάται τη θάλασσα. Άρα ο Πέτρος που φοβήθηκε λέει τη θάλασσα και βούλιαξε ήταν καλός καπετάνιος. Είναι σαν λογοπαίγνιο αλλά είναι καλό. Ο Πέτρος και η θάλασσα, ο τίτλος. Λοιπόν, κάποτε λέει κάποιος είχε ερωτευτεί μια γυναίκα μάγισσα, κακιά. Και αυτή του ζήτησε να πάει να φέρει την καρδιά της μάνας του. Αυτός πήγε, έσφαξε τη μάνα του, πήρε την καρδιά της μάνας του και άρχισε να τρέχει να συναντήσει αυτή τη γυναίκα την κακιά. Αλλά στο δρόμο όπως πήγαινε, ήταν ανηφορικός και βράχια, σκόνταψε λέει σε μια στιγμή και έπεσε χάμω. Και τότε άκουσε λέει να βγαίνει μια φωνή μέσα από την καρδιά της μάνας του. Χτύπησες παιδάκι μου. Αυτό δείχνει την αγάπη βαθιά που έχει η μάνα προς το παιδί. Ακόμα και όταν το παιδί αυτό δεν είναι εντάξει και όταν είναι και κακούργος. Αλλά απ' την άλλη μεριά έχουμε και κάτι άλλο το οποίο μιλάει και ψέγει τις κακές μάνες, τις κακές μανάδες, γιατί υπάρχουν και καλές και κακές μανάδες. Δεν έπεται ότι όλες οι μάνες είναι καλές επειδή αγαπάνε τα παιδιά τους, μερικοί τα καταστρέφουν γιατί δεν ξέρουν μερικές και τα καταστρέφουν από τον τρόπο που τα εκπαιδεύουν, που τα αναθρέφουν. Κάποτε λέει ήταν ένας κατάδικος και πριν τον γκρεμάσουνε εκεί στο χωριό κοντά, φώναξαν λέει, του είπανε τι άλλο, ποια είναι η επιθυμία σου, τι θες να κάνουμε σαν τελευταία επιθυμία.
Και εκείνος είπε ότι θέλω να δω τη μάνα μου για τελευταία φορά, να στείλετε να τη φωνάξετε. Στείλαν τη φωνάξαν τη μάνα του και έτσι λέει, έλα μάνα να σου πω κάτι στα αυτή. Σκύβει η μάνα για να ακούσει από το γιο της κάτι και εκείνος της δαγκώνει το και της κόβει το αυτή. Άρχισαν λοιπόν ο κόσμος να φωνάζει, κακούργια ξέρω εγώ και λοιπά, τι έκανε στη μάνα σου και τέτοια, και λέει αυτός, αυτή φταίει για όλα, διότι την πρώτη φορά που πήγα σπίτι και είχα κλέψει ένα αυγό, όταν ήμουν ένα παιδάκι, δεν μου έδωσε κάμπο στις ξυλιές, λέει, και δεν μου μίλησε αυστηρά να μην το ξανακάνω, και από αυτό το μικρό που έκανα, το λίγο, πώς δηλαδή τα μικρά πράγματα φέρουν τα μεγάλα. Γι' αυτό και δεν πρέπει κι εμείς να αψηφούμε τις λεπτομέρειες στην πνευματική ζωή. Να μην λέμε, α, αυτό δεν πειράζει, έχω λίγη κατάκριση, κατακρίνω τους άλλους, δεν πειράζει, όχι. Γιατί μετά η κατάκριση θα γίνει μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και μετά ο άνθρωπος θα χάσει την ψυχή του. Της έφαγε λοιπόν το αυτή της μάνας του, γιατί είπε ότι αυτή είναι υπεύθυνη, επειδή όταν έκλεψα ένα αυγό δεν μου είπε τίποτα, όταν έκλεψα δύο αυγά δεν μου είπε τίποτα, και μετά έκλεψα κότες και μετά άλογα και μετά στη συνέχεια σκότωσα και ανθρώπους για να τους ληστεύω. Αλλά και κάτι ωραίο μας γράφει κάποιος εδώ, λέει ότι ένα παιδάκι προσευχήθηκε ένας μικρός και είπε, λέει, στο Θεό, λέει, Θεούλη μου, ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ δουλειά. Θα σου πρότεινα να πάρεις τον πατέρα μου, λέει, να σε βοηθάει, γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνος ο πατέρας μου, έλεγε το παιδάκι στο Θεό. Αλλά ας έρθουμε τώρα σιγά σιγά στο θέμα μας. Όπως ξέρετε, υπάρχουν διάφορες προσευχές οι οποίες μας βάζουν κάθε εποχή μέσα σε ιδιαίτερο κλίμα. Μια προσευχή για τη μετάνοια του ανθρώπου είναι του Αγίου Εφραίμ του Σύρου ή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, δεν θυμάμαι ακριβώς, που λέει, Κύριε, μη μου δώσεις πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας, αλλά πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Παρακαλάει λοιπόν ο Άγιος αυτός το Θεό να του κόψει ουσιαστικά τα ελαττώματά του και με αυτόν τον τρόπο να τον οδηγήσει στη μετάνοια. Διότι η μετάνοια, όπως ξέρουμε αγαπητοί φίλοι, είναι το κορυφαίο της Ορθοδοξίας θέμα. Αν σκεφτούμε ότι και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Χριστός το πρώτο του κήρυγμα μίλησαν περί μετανοίας. Αλλά μην την εννοούμε την μετάνοια σαν μια στιγμιαία ή έστω εποχιακή κατάσταση, αλλά πρέπει να την εννοούμε τη μετάνοια σαν διαβίου προσπάθεια. Σε όλη μας τη ζωή πρέπει δηλαδή να μετανοούμε, διότι η μετάνοια είναι συλλεχής αναβάσεις. Δεν σταματάει ποτέ. Η μετάνοια συνεχώς ανεβαίνει. Η ταπείνωση λοιπόν έρχεται μετά τη μετάνοια, μας λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και η ταπείνωση τι είναι, ουσιαστικά είναι η γνώση της αναξιότητός μας. Μην νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι επειδή έχουμε κάποια προσόντα μες στην κοινωνία ή επειδή έχουμε μια θέση και ένα καλό επάγγελμα. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να μας δώσουν τη σωτηρία. Τη σωτηρία μας τη δίνει η αληθινή μετάνοια και η πραγματική ενδοσκόπηση του ανθρώπου. Οι Άγιοι, αν έχουν ένα προτέρημα απέναντι στους άλλους, είναι ότι έχουν βαθιά ενδοσκοπική νοημοσύνη. Μπορούν και υπησέρχονται μέσα στο αχανές αυτό της ψυχής. Ας φανταστούμε την ψυχή σαν μια τεράστια χαράδρα ή σαν μια άβυσσο, σαν μια κατάβαση μέσα στα βάθη της θαλάσσης. Πόσα πράγματα θα συναντήσει εκεί κανείς, άπειρα. Όσα ζώα λέει έχει ξηρά, μου είπε κάποιος, άλλα τόσα έχει και η θάλασσα. Λοιπόν, και πόσα πράγματα μπορεί να συναντήσει κανείς στην ξηρά, περπατώντας ή κάνοντας μια περιήγηση, μια περιοδία σε βουνά, κάμπους και θάλασσες. Χιλιάδες πράγματα μπορεί να συναντήσει. Ακριβώς λοιπόν και στην πνευματική ζωή, χιλιάδες πράγματα μπορούμε να δούμε, τα οποία βρίσκονται μέσα μας, στην ψυχή μας και η οποία εάν δεν ενδοσκοπηθούμε, εάν δεν κάνουμε την προσπάθεια αυτή να μπούμε μέσα, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Βέβαια, όπως έχουμε πει, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πόλεμο. Όταν ο άνθρωπος θέλει να δει τον εαυτό του, παρουσιάζεται δυσκολία.
έχουμε κάποια κάρβουνα μέσα μας τα οποία καίνε. Γίνεται η πυρκαγιά με κάρβουνο? Γίνεται. Αν πάνω σε αυτό το κάρβουνο επισορεύσουμε ξύλα, τότε το κάρβουνο δίνει σιγά σιγά φωτιά στα ξύλα και αρπάνει τα ξύλα φωτιά. Πιάνω όμως τα ξύλα, είναι τα λόγια που προσθέτουμε επάνω στα ελαττώματα τα οποία έχουμε, τα οποία όπως είπαμε είναι τα κάρβουνα που βρίσκονται μέσα μας και μας καίνε. Από αυτόν λοιπόν τον σπιθύρα γίνεται μια πυρκαγιά. Βγαίνουν λόγια άσχημα και ακόμα και φόνοι, ληστείες, φόνοι, κακουργίες, κακολογίες, συκοφαντίες και όλα αυτά. Όλα αυτά τα κακά πράγματα μπορεί να γίνουν αν πάνω στα κάρβουνα που είναι οι δικές μας αβελτηρίες, τα δικά μας λάθη, τα δικά μας πάθη, βάλουμε ξύλα από πάνω. Λοιπόν, πολλοί λένε, κοίταξε, σου είπε εκείνο το λόγο ο άλλος και εσύ δεν αντέδρασες και δεν έκανες τίποτα και αυτά. Μπορούσε να πει κανείς, ναι, είναι παλιάνθρωπος, είναι το ένα, είναι το άλλο και να πει πολλά λόγια. Ή μπορεί, αν είναι σόφρο, να πει, δεν βαριέσαι. Και εγώ καμιά φορά λέω τέτοια λόγια. Όταν είμαι λίγο κουρασμένος και λίγο αναστατωμένος, δεν ξέρω και εγώ τι λέω μερικές φορές, γιατί όλοι οι άνθρωποι κάπου σφάλουμε και κάποια λόγια λέμε στους άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ρίχνουμε νερό στο κάρβουνο αυτό, το σβήνουμε προσωρινά. Και αν το έχουμε υπόψη μας για πολύ χρόνο και έχουμε ενδοσκόπηση και μάθουμε τις πληγές μας, τις θεραπεύουμε, δηλαδή σβήνουμε τα κακώς έχοντα μέσα στην ψυχή μας. Αλλά δεν πρέπει για περιπτά πράγματα να χρησιμοποιούμε και τη γλώσσα μας και τη διάνοιά μας. Ο Θεός μας έδωσε τη γλώσσα και το μυαλό για υψηλά πράγματα. Όχι για ταπεινά πράγματα, για λέξεις άσκημες, για συκοφαντίες ή ακόμα και για αργολογίες, γιατί λέει πνεύμα αργολογίας μου δώσεις. Τι θα πει αργολογία? Να μην υπάρχει κανένα θέμα συζητήσεως και να προχωράμε σαν τις κότες που σκαλίζουν τις κοπριές. Οτιδήποτε να σχολιάζουμε, είδες εκείνος ο παλιάνθρωπος τι έκανε, είδες εκείνη η πόρνη τι έκανε, είδες ο άλλος, είδες εκείνος που χαρτοπέζει κλπ. Αυτό είναι αργολογία. Ακόμα λένε, όταν δεν λες ένα λόγο αρτισμένο με πνεύμα, πνευματικό λόγο, και αυτό είναι αργολογία. Ενώ θα έπρεπε να ζητάμε από τους ανθρώπους μερικές φορές για τις αμαρτίες μας να προσεύχονται για μας, εντούτοις τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνουμε κιόλας ότι έχουμε βάλει ξύλα επάνω στα κάρβουνα και θα πιάσει φωτιά. Πολλοί χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και τη διάνοιά τους για πράγματα μηδαμινά. Αυτή είναι η αργολογία. Και όταν θέλουμε να νηστέψουμε πραγματικά, εκτός από τα τρόφιμα, ας φροντίσουμε να νηστέψουμε και όλα αυτά τα περιτά λόγια, τα οποία μερικές φορές δεν προσφέρουν, αφενός με δεν προσφέρουν τίποτα, αφετέρου μας τρώνε το χρόνο της σωτηρίας μας, το χρόνο της ψυχής μας. Ο άνθρωπος δεν είναι για να σκοτώνει την ώρα του, να σκοτώνει το χρόνο, αλλά μας έδωσε το χρόνο η Χριστότης και η μακροθυμία του Θεού για να μπορέσουμε ευλογημένα να βαρύσουμε σε αυτή τη ζωή, γιατί και ένα κλάσμα δευτερολέπτου της ζωής μας, όπως έχουμε πει, δεν επιστρέφει πίσω. Ας είμαστε λοιπόν φιδωλοί στο χρόνο, όπως λένε και οι αρχαίοι Έλληνες, φίδου χρόνου. Πρόσεξε, μη σπαταλάς το χρόνο σου, διότι ο χρόνος είναι κεφάλαιο, όπως είναι το χρήμα κεφάλαιο, όπως είναι το καλώς εννοούμενο χρήμα, όπως είναι η διάνοια ένα κεφάλαιο. Και εμείς αντί για να προσέχουμε, συσσωρεύουμε αμαρτίες επάνω σε αμαρτίας και δεν λέμε ποτέ «Ελέησέ με Κύριε», που είναι η ευκολότερη προσευχή και η δυνατότερη προσευχή από ό,τι λένε οι πατέρες της πνευματικής αυτής λιγόλεπτης προσευχής. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και ο Κύριος μας είπε, όταν ζητήσετε από μένα, εγώ θα σας το κάνω. Και πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Κάποιος προχθές μου έλεγε ότι ό,τι έχω ζητήσει από τον Θεό το έχω λάβει. Και τον πιστεύω. Γιατί υπάρχουν και προσωπικές εμπειρίες στους ανθρώπους που ζητάνε κάτι και το έχουν από τον Θεό. Φτάνει να είναι καλό. Αλλά πόσες φορές τελειώνοντας μια συζήτηση με κάποιον άνθρωπο, σκεφτόμαστε αυτό γιατί το είπα. Και γιατί, ποιος ο λόγος να πω αυτό το πράγμα.
Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε πάντοτε συνειδητοί με τη γλώσσα και τη σκέψη μας. Προτρέχει δηλαδή. Δεν βουτάμε πρώτα τη γλώσσα στο μυαλό μας για να μιλήσουμε, αλλά μιλάμε ασύνδετα. Η γλώσσα μας φεύγει εκτός και δεν συνδυάζεται με τη νόηση, με τη διάκριση, με την σκέψη τη σωστή και με τις ευαγγελικές επιταγές. Με τα λόγια αυτά. Λοιπόν, πολλές φορές έρχονται καλοθελητές και μας λένε: ξέρεις τι, άκουσα για σένα, εκείνο και εκείνο και εκείνο. Και μου το είπε εκείνος και εκείνος και εκείνος. Καλά είναι λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να μην τους αφήνουν να τελειώνουν την κουβέντα τους και να τους λέμε: δεν με ενδιαφέρει τι είπανε για μένα και ποιος το είπε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη να μην μου το πεις. Και από αυτό αποφεύγουμε πάρα πολλές παγίδες. Διότι δεν είναι αυτά που λένε οι άλλοι για μας, αλλά είναι το χειρότερο τι μεταφέρεται σε εμάς από εκείνους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας γι' αυτό, τότε δεν έχουμε συνέστηση του πράγματος. Και αντί για να συζητάμε για τις αμαρτίες μας και πώς θα μπορέσουμε να τα γράψουμε και να τα φέρουμε σε λογαριασμό, να τα συσκευάσουμε όλα αυτά τα αμαρτήματά μας, να τα κάνουμε με ένα δέμα και να πάμε το δέμα αυτό να το ανοίξουμε μπροστά στον πνευματικό και να ζητήσουμε την άφεση των αμαρτιών μας, εμείς δυστυχώς ρίχνουμε μια κλωτσά στις αμαρτίες μας, τις σκορπίζουμε δεξιά και αριστερά και τις αφήνουμε ασίδωτες να υπάρχουν. Και αυτές, όπως είπαμε, είναι κάρβουνα τα οποία κάπου σε κάποια στιγμή θα ανάψουν πυρκαγιά και θα καούμε. Γι' αυτό οι αμαρτίες πρέπει να συμμαζεύονται μέσα στον άνθρωπο και να έχουμε επίγνωση, όπως είπαμε, αυτή την ενδοσκοπική ή σοφή νοημοσύνη, την οποία είχαν οι σοφοί της αρχαιότητος και βέβαια οι χριστιανοί περισσότερο και πιο ολοκληρωμένα, όπως ήταν ο Σολομών, ο Δαβίδ και πολλοί άλλοι, οι οποίοι έκαναν αυτό το θέλημα του Θεού με σύνεση και με σωστή έτσι διανοητική κατάσταση. Ο Θεός δεν επιτρέπει ή μάλλον δεν μας δίνει αργολογία, δεν μας δίνει ήηση και περηφάνεια. Αυτά τα παίρνουμε από τον εαυτό μας ή από την παρακίνηση του δαίμονος, όπως έγινε ακριβώς στον Παράδεισο. Σοφροσύνη είναι η εγκράτεια και οι σωστές φρένες, όπως λέει. Υπομονή, εγκράτεια, σοφροσύνη. Και αγάπη που είναι το κορυφαίο βέβαια. Αυτά τα πράγματα όμως δεν πουλιώνται, αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχει κανένα μαγαζί που να μας πουλήσει αρετές. Αυτά τα πράγματα χαρίζονται από το Θεό και από τη θέληση τη δική μας. Εάν ζητήσουμε από το Θεό το χάρισμα και το πνεύμα αυτό της ταπεινοφροσύνης, να είστε σίγουροι ότι σιγά σιγά θα το αποκτήσουμε. Εξαρτάται από το δικό μας ζήλο να αποκτήσουμε ταπεινοφροσύνη, υπομονή, διότι τα αρετές αυτές είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Στο 5ο κεφάλαιο προς Γαλάτας λέει ο Απόστολος Παύλος, αν έχετε την καλοσύνη μετά διαβάστε το, μιλάει για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Καρπός λοιπόν λέει του Πνεύματος, εστί, αγάπη, αγαθοσύνη, Χριστότης, πραότης, εγκράτεια, σοφροσύνη. Όλα αυτά που παρουσιάζει ο Απόστολος είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι το ίδιο, αλλά οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα πει καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που είναι το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος, δίνει όλους αυτούς τους καρπούς στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος έχει αγάπη, εγκράτεια, σοφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, θα πρέπει να δούμε από πού βγαίνουν όλα αυτά. Ποια είναι η ρίζα και η μάνα. Η μάνα είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο υπάρχει στην Εκκλησία. Και πώς μεταδίδεται αυτό το Πνεύμα το Άγιο στους πιστούς για να αποκτήσουν τους καρπούς του? Δια της θείας ευχαριστίας και της Αγίας Κοινωνίας. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με την Αγία Κοινωνία δεν έχει και την χάρη και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να αποκτήσει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος δίχως την Αγία Κοινωνία, δίχως τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ζητάμε από τον άνθρωπο να είναι σόφρον, λογικός, λέμε στα παιδιά πολλές φορές, βρε λογικευτείτε, βάλτε μυαλό, τι είναι αυτά που κάνετε, δεν έχετε. Αλλά δεν μπορούν τα παιδιά μόνα τους και το βλέπουμε αυτό. Και εμείς όταν είμαστε παιδιά,
δεν μπορούσαμε αυτό να το καταφέρουμε, να είμαστε εγκρατείς και σόφρονες. Διότι η δύναμη που χρειάζεται για να σταματήσει τις αμαρτίες δεν προέρχεται από τον άνθρωπο. Προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Άρα είναι χάρις η δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, το τρόλεϊ. Το τρόλεϊ άμα δεν έχει ρεύμα και αυτό το που γυρίζει πάνω το τρολέ, δεν μπορεί να βαστιχτεί και να φύγει από τη θέση του. Μένει ακίνητο. Ούτε στην ανηφόρα πάει, ούτε στην κατηφόρα. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει αυτή η ενεργός δύναμης. Έτσι λοιπόν είναι και η χάρις που αξιοποιεί αυτό το, όπως το ρεύμα, αξιοποιεί τη δύναμη αυτού του οχήματος, του τρόλεϊ, έτσι ακριβώς. Και όπως δεν μπορούμε 10-20 άνθρωποι να μετακινήσουν το τρόλεϊ, ειδικά στην ανηφόρα, έτσι ακριβώς δεν μπορεί και ο άνθρωπος να μετακινηθεί χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και άλλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου, και άλλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν την έχει και τη στερείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει και το Ευαγγέλιο μας, όλα ο άνθρωπος τα κατορθώνει. Αποκτάει φρόνημα ταπεινό. Και ξέρουμε πόσο αντιπαθητικός είναι κάποιος που υπερέρεται, λέει εγώ είμαι σπουδαίος και λοιπά, δεν ξέρω εγώ και λοιπά. Πόσο αντιπαθής μας γίνεται ο κάθε τέτοιος άνθρωπος. Και πόσο συμπαθής μας γίνεται εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος μας μιλάει σε χαμηλούς τόνους για τον εαυτό του, δεν κρίνει τους άλλους και έχει αυτό το προτέρημα της ταπεινοφροσύνης. Οποιαδήποτε λοιπόν αρετή πρέπει να την ψάξουμε σαν απότοκη του Αγίου Πνεύματος. Είδατε οι οδηγοί που όταν ταξιδεύουν πατάνε συνέχεια το πόδι τους πάνω στο γκάζι. Όταν θέλουμε να τρέξουμε και να προχωρήσουμε, πρέπει συνεχώς να έχουμε δηλαδή το νου μας στη Θεία Χάρη του Θεού. Όπως το πόδι του οδηγού είναι συνέχεια εκεί και ανά πάσα στιγμή πατάει ή δεν πατάει, ξαναπατάει πιο δυνατά και πιο μαλακά, ανάλογα με την περίσταση που του παρουσιάζεται, έτσι ακριβώς πρέπει να είμαστε και εμείς συνδεδεμένοι με τη Χάρη του Θεού, με την Αγία Κοινωνία και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό που λένε πολλοί, «Α, εγώ λέει, δεν κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι, λέει, να πηγαίνω εκεί και να κάνω, λέει, μετάνοιες και μεγάλες μετάνοιες και μεγάλους σταυρούς και να ανάβω κεριά. Αλλά εγώ πάω, λέει, σε ένα εξοκλήσι μόνος μου, λέει, και εκεί σκέφτομαι το Θεό». Και αν του πει κάποιος, «Καλά, στο εξοκλήσι εκεί κοινωνάς, πας μόνο σε μια εικόνα και προσεύχεσαι, εντάξει, καλό είναι αυτό, να έχεις μια εικόνα στο σπίτι σου, 10 εικόνες, 100 εικόνες και να προσεύχεσαι. Καμία αντίρρηση. Δεν είμαστε εναντίον των εικόνων όπως καταλαβαίνετε. Αλλά μπορεί η εικόνα να σου δώσει Άγιο Πνεύμα. Μπορεί η εικόνα να σε εξομολογήσει. Μπορεί η εικόνα να σε κοινωνήσει. Αν μπορούσε η εικόνα να τα κάνει όλα αυτά, θα λέγαμε όλοι, δεν ξαναπάμε στην εκκλησία, διότι έχουμε μια εικόνα στο σπίτι μας και από εκεί η κατάσταση βολεύεται. Εφόσον εμείς κάθε μέρα έχουμε σχέση με αυτή την εικόνα. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι ανάγκη ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή και με τον ιερέα και με τους πιστούς, διότι όλες οι περισσότερες ευχές στην εκκλησία μας είναι στον πληθυντικό αριθμό. Λέμε «δώσ' μου σήμερον», λέμε «δώσ' ημίν σήμερον», «δώσε μας, Κύριε, Πατέρα, Ουράνιε», «μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν». Έχουμε πάντοτε το «ημάς» που σημαίνει «είμαστε πολλοί, δεν είμαστε ένας εδώ, σου προσευχόμαστε πολύ και σε παρακαλούμε». Και όπως ο Πατέρας λέει κάποιος Άγιος της Εκκλησίας μας, αισθάνεται περισσότερη χαρά όταν βλέπει όλα τα παιδιά μαζί να του ζητάνε κάτι, όχι καθένα ξεχωριστά. Ας πούμε, μπαμπά, πάρε μας αυτό το πράγμα, αλλά το πούνε όλα μαζί τα παιδιά. Όχι το ένα να πει το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το τρίτο κλπ. Γιατί ο πατέρας εκεί δεν ξέρει ποιον να πρωτοικανοποιήσει. Αλλά όταν όλα τα παιδιά μαζί έχουν το ίδιο φρόνημα και ζητάνε το ίδιο αίτημα, ο πατέρας χαίρεται και τους το ικανοποιεί.
διότι έχει πιο πολύ δύναμη η ομαδική προσευχή παρά η ατομική προσευχή. Αυτό πάλι δεν αποκλείει την ατομική προσευχή. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει και η ατομική προσευχή, γιατί και ο Κύριος μας λέει να κλειστείς, πώς το λέει εκεί, να κλειστείς λέει στο ταμείο σου, δηλαδή κάπου κρυφά, μέσα σε ένα δωματιάκι του σπιτιού, σε μια γωνιά εκεί, ή κοντά στο κρεβάτι σου κάπου, ο καθένας άνθρωπος μπορεί να βρει μια γωνιά που να προσευχηθεί εκεί, μακριά από τα μάτια των άλλων. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, κάθε άνθρωπος έχει και ένα δωμάτιο. Έτσι, στα παλιά χρόνια υπήρχε, όπως στα χωριά, ένα τεράστιο δωμάτιο και εκεί γυμόντουσαν και τρώγανε όλοι τις οικογένειες. Αλλά σήμερα έχουμε και δωμάτια που μας επιτρέπουν να κάνουμε ατομική προσευχή απερίσπαστη και ειδικά το βράδυ, τη νύχτα, μετά τις 11-12, όπου σταματάει ο θόρυβος της ημέρας, εκεί η προσευχή γίνεται με μεγαλύτερη κατάνοιξη, όταν δεν ακούγεται κανένας θόρυβος και όταν κυρίως δεν έχουμε περισπασμού στο νου μας. Διότι, αν κοιτάξετε το πρωί, έρχονται όλες οι μέρες, τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε σε μια μέρα, μας έρχονται εκείνη την ώρα της προσευχής. Ένα το βράδυ, αυτή η πίεση λιγοστεύει. Διότι λέμε, άσε πρώτα να ξημερωθούμε και θα δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Γι' αυτό η βραδινή προσευχή συνίσταται από τους πατέρες της Εκκλησίας, η βραδινή προσευχή, που γίνεται μέσα στην ησυχία της νύχτας, όπου ο άνθρωπος αισθάνεται πιο κοντά στο Θεό και πιο αναπόσπαστος από τις φροντίδες του βίου, της καθημερινότητος. Λοιπόν, ας μην απορούμε μερικές φορές γιατί μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένα πράγματα. Είναι διότι δεν έχουν αυτή τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουν τη σύνεση που δίνει το Πνεύμα Συνέσεως, Πνεύμα Ταπεινοφροσύνης, Σοφροσύνης, όπως μας λέει το σημερινό θέμα, αλλά και δεν μπορεί να απολαύσει κανείς τα δώρα αυτά εάν δεν βρίσκεται μέσα υπό την αιγίδα, υπό τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος μας τονίζει ότι το Άγιο Πνεύμα, λέει, και η Αγία Μετάλλευση μας προσφέρει 23 αρετές. Τις γράφει ο σοφός αυτός διδάχος της Εκκλησίας μας, ο Οικουμενικός Διδάσκαλος Μέγας Βασίλειος, διότι αυτές τις αρετές τις χρειάζεται ο άνθρωπος για να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Είναι εύκολο ένας νέος άνθρωπος να γίνει σοφρόν. Είναι εύκολο μια νεαρή κοπέλα να μείνει παρθένος μετά από μια ηλικία. Αν το δώσει ο Κύριος, είναι δυνατόν. Να μην το αποκλείουμε ποτέ αυτό το πράγμα, διότι πολλοί σκέφτονται πάρα πολύ πεζά και λένε, μα τι θα κάνει ένας νέος όταν δεν κάνει σεξ. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Και οι αρετές, όπως είπαμε, είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Η συγκράτηση των ορμών, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο αν δεν δοθεί από το Θεό η χάρη σε αυτή για να συγκρατηθεί η ενέργεια και η ορμή, το πάθος και οτιδήποτε άλλο διακατέχει έναν άνθρωπο. Ποιος μπορεί να κόψει εύκολα το τσιγάρο και το ποτό, έστω κι αν του φοβερίσει ο γιατρός. Είναι πολλοί που τους φοβερίζει ο γιατρός, κόβουν το τσιγάρο για 6 μήνες, ένα χρόνο και μετά το ξαναρχίζουν. Διότι έφυγε ο κίνδυνος κατά κάποιο τρόπο. Και τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι πολύ σοβαρά πρέπει να πάρουμε το θέμα αυτό της χάριτος του Θεού, διότι δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτα, μας λέει ο Κύριος, αν ο ίδιος δεν μας δώσει τη δύναμη να αντισταθούμε στον πειρασμό, οποιοσδήποτε πειρασμό και πάθος να είναι αυτό. Και βέβαια, ρωτάνε πολλοί να μην πίνω καθόλου κρασί, ασφαλώς και μπορούμε να πίνουμε κρασί. Είναι σαν να λέμε να μην τρώμε ψωμί, να μην τρώμε λάδι, να μην τρώμε κρασί. Είναι τα τρία ευλογημένα προϊόντα και τα οποία έχουν μεγάλη θερμητική δύναμη. Αλλά εν μέτρο. Χρήση ίνου ποιούμεν εν μέτρο. Δηλαδή δεν θα κάνουμε κατάχρηση. 1-2 ποτηράκια με το φαγητό, κρασί, είναι καλό και για την καρδιά και το κυκλοφορικό. Αμέσως βλέπουμε και τα μαγουλάκια μας κοκκινίζουν μόλις πίνουμε λίγο κρασάκι. Γιατί? Διότι γίνεται καλή κυκλοφορία. Και οι παλιότεροι, θυμάμαι, καθηγητές καρδιολόγοι έλεγαν
να πίνετε λίγο ουίσκι καθημερινά σε εκείνους οι οποίοι είχαν πρόβλημα και τη λειτουργία στην καρδιά και ειδικά όταν δεν αιματώνονταν καλά η καρδιά, τα Στεφανία Αγία, λέγανε ότι ένα ποτό την ημέρα είναι καλό για να ανοίγει τα Αγία και να γίνεται καλύτερη η αιμάτωση της καρδιάς. Το μέτρο λοιπόν είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται και είναι απαραίτητο για την πνευματική ζωή. Αλλά έχουμε εμείς πρώτα την ανάγκη αυτή και κοιτάζουμε πολλές φορές αυτό να το βάλουμε μέσα στη δική μας ζωή και να ζητάμε από τον Θεό να μας βάλει μυαλό και σοφροσύνη. Αν προσέξουμε, των Αγίων τα κεφάλια ζωγραφίζονται από τους αγιογράφους με φωτοστέφανο. Τι είναι αυτός ο φωτοστέφανος? Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που πλαισιώνει τον άνθρωπο, τον Άγιο Πνευματικό. Είναι ακριβώς αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία περιφρουρεί τον άνθρωπο και του δίνει τη σοφροσύνη και την εγκράτεια. Και μπορεί να προσευχηθεί ο άνθρωπος πάνω σε αυτά και να πει: «Κύριε, κάνε με εγκρατή». Να πει ο οικογενειάρχης: «Κάνε με να μην θέλω άλλη γυναίκα, Κύριε, παρά μόνο τη γυναίκα μου». Το ίδιο μπορεί να πει και η σύζυγος: «Κάνε με ούτως ώστε να μην έχω την ανάγκη να κοιτάω δεξιά και αριστερά οποιονδήποτε άλλον άνδρα παρά τον δικό μου». Και αν ο άνθρωπος είναι εντάξει και είναι πάρα πολύ έτσι ενεργή σωστά, τότε θα γίνει. Τι λέει ο άσωτος? Όταν ήρθε, λέει, σε αυτόν, όταν κατάλαβε δηλαδή τι είχε πάθει, γιατί λέει ήρθε στον εαυτό του, διότι πριν δεν ήταν στον εαυτό του, ήταν έξω φρενών, είχε χάσει δηλαδή τις φρένες του. Ήτανε άμυαλος, ήτανε τρελός, ήτανε παρανοϊκός, έκανε πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν σε έναν σόφρονα και σωστό άνθρωπο. Δεν ξέρω, αγαπητοί αδελφοί, αν ζητήσατε ποτέ κάτι από το Θεό και το πήρατε. Ξέρω ότι πολλοί ζητάνε και λαμβάνουν, γιατί είναι μια αλήθεια αυτή. Και ο σοφός Σολομών ζήτησε από τον Θεό όχι δύναμη, όχι χρυσάφι, όχι να κατακεραυνώνει σε εχθρούς του, αλλά ζήτησε σοφία και του άρεσε αυτό πάρα πολύ του Θεού. Και του είπε: «Γι' αυτό, διότι δεν μου ζήτησες συντριβή των εχθρών σου, δεν μου ζήτησες χρήματα, δεν μου ζήτησες δούλους, δεν μου ζήτησες γυναίκες, δεν μου ζήτησες χαρέμια και οτιδήποτε ζητάνε οι άλλοι βασιλιάδες, γι' αυτό το λόγο με ευχαρίστησες και θα σου δώσω και τα άλλα μαζί με τη σοφία, τα οποία θα σου προσθέσω και χρήμα και δόξα και τιμή και δεν θα αφήσω τους αντιπάλους σου να σε χτυπήσουν». Και πράγματι λένε ότι ο Σολομών ήταν ο πιο ειρηνικός βασιλιάς. Δεν έκανε πολέμους και ήταν και σοφός. Να λοιπόν που ο Θεός ό,τι λέει είναι αληθινό. Είναι ο αμήν, δηλαδή ο αληθινός. Ό,τι ζητήσετε, λέει, από μένα, θα το πάρετε. Διαβάστε την προσευχή που έκανε ο Σολομών, στη Σοφία Σολομώντος, στην Παλαιά Διαθήκη, να διαβάσετε την προσευχή, να δείτε πώς λογάριαζε τόσο ταπεινά τον εαυτό του και έλεγε ότι εγώ δεν είμαι τίποτε και έδινε τη μεγαλοσύνη όλη στο Θεό και ότι αυτός δεν είναι τίποτε δίχως το Θεό. Και ζήτησε να γεμίσει το μυαλό του με τη σοφία του Θεού. Και αυτό είναι ένα δώρο, το οποίο, δώρο, δεν τα αγοράζουμε, το δώρο, και δεν μπορούμε πουθενά άλλο να το βρούμε, αγαπητοί φίλοι. Ούτε στα βιβλία, ούτε στους φίλους, ούτε στους συγγενείς, ούτε στον πατέρα μας, ούτε στη μάνα μας, πουθενά δεν μπορούμε να πάρουμε τη θεϊκή σοφία, αν δεν είμαστε συνδεδεμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό λοιπόν είπε ο σοφός Σολομών: «Δώσε μου, Κύριε», λέει, «σοφία
και σύνεση να κυβερνήσω το λαό μου. Λοιπόν, βλέπουμε τα δώρα αυτά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, της χάριτος του Θεού και πόση δύναμη έχουν να μεταμορφώνουν τον άνθρωπο και αντιθέτως πόση αδυναμία έχουμε να μεταμορφώσουμε εμείς μόνοι μας τον εαυτό μας, γιατί νομίζουμε ότι αν κάνουμε γιόγκα, αν διαβάσουμε βιβλία, θα πετύχουμε εύκολα μια μεταμόρφωση του εαυτού μας. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Γι' αυτό δεν ωφελεί ποτέ η ξερή γνώση των βιβλίων, αλλά το βίωμα. Εκείνο το οποίο είναι συνεργασία με το Άγιο Πνεύμα, συνεργασία με το Θεό. Με το Θεό, ο οποίος έχει πλούσια και άφθονα αυτά τα χαρίσματα και τα έχει δώσει κατά καιρούς στους ανθρώπους του, όπως τους προφήτες και τους Αγίους, τους Ήρωες και τους Μάρτυρες. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξέρουμε. Λοιπόν, τι να την κάνει κανείς την υγεία, άμα δεν έχει σοφροσύνη, άμα δεν έχει εγκράτεια, δεν μας σώζει η υγεία. Είναι ένα προσόν, όπως είπαμε, αλλά. Και επειδή κάνουμε κακή χρήση της υγείας μας, εμείς, και όταν δηλαδή, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, πιο πολύ ψυχική υγεία μπορεί να έχει ένας που βρίσκεται στο κρεβάτι κατάκητος, παρά ένας ο οποίος κάνει μια ζωή τελείως άμυαλη, όπως ο άσωτος, και έχει πλήρη υγεία. Να λοιπόν που και το κρεβάτι και η αρρώστια μας διδάσκει, γι' αυτό να μην απογοητευόμαστε ποτέ, γιατί επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές την αρρώστια, για να σταματήσουμε τον κακό και τον κατήφορο που έχουμε πάρει. Πόσοι άνθρωποι από το κρεβάτι του πόνου δεν μετενόησαν και δεν ζήτησαν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν και να μπουν τέλος πάντων στον αγώνα εκεί μέσα και στα δώρα του Αγίου Πνεύματος, όπως είπαμε. Εκείνος λοιπόν ξέρει, ο παράκλητος, πότε θα μπει και πού θα μπει για να φέρει το αποτέλεσμα μέσα στον άνθρωπο. Ενώ εμείς άλλα έχουμε. Εμείς μιλάμε για κοσμικά πράγματα, για σαρκικά πράγματα και μην σας πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, το μέγιστο ποσοστό των προσευχών, αν μπορούσαμε να τις ακούσουμε όπως ακούμε για τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, τι λέτε κι εσείς? Εγώ νομίζω ότι θα ήταν για την απόκτηση χρημάτων, κτημάτων, σπιτιών κλπ. Θα μου πεις, καλά, είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το Θεό λεφτά όταν έχουμε μια ανάγκη. Ναι, και αυτό μπορούμε να το ζητήσουμε. Αλλά ο Κύριος τι μας είπε? Ζητάτε πρώτα τα σπουδαία πράγματα, τα πνευματικά, τη σωτηρία της ψυχής και όλα τα άλλα ο Θεός θα σας τα προσθέσει. Δηλαδή ο Θεός ξέρει τι μας χρειάζεται πριν του το πούμε. Απλώς εμείς πρέπει να αποδείξουμε στο Θεό, μάλλον στον εαυτό μας να αποδείξουμε ότι είμαστε μέσα στο σχέδιο του Θεού και συνεργαζόμαστε με το σχέδιο του Θεού και δεν είμαστε αντίθετοι από το σχέδιο του Θεού. Το θέμα είναι λοιπόν η δική μας ψυχολογία και η δική μας προσωπική κατανόηση. Διότι τι να το κάνουμε, μου λέει κάποιος, όλα έχουν προγραμματιστεί από το Θεό, λέει, και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, εσύ τώρα, του λέω, μπαίνεις μέσα στο μυαλό του Θεού και μιλάς σαν Θεός. Ο Θεός ξέρει τα πάντα. Και πού θα πάμε, αν πάμε στην κόλαση, αν πάμε στον παράδεισο, και τι θα γίνει αύριο. Αλλά για το Θεό αυτά είναι μια πραγματικότητα. Για μας όμως δεν είναι πραγματικότητα. Τι γίνεται λοιπόν? Για μας είναι άγνωστο το μέλλον. Αόρατο. Άρα είναι σαν να μην υπάρχει. Το ότι το ξέρει ο Θεός το μέλλον, εγώ δεν το ξέρω. Άρα, εγώ πρέπει συνεχώς να προσεύχομαι και να λέω στο Θεό, Κύριε, σώσε μου την ψυχή, βάλε με στον παράδεισό σου, ελέησέ με. Ανεξάρτητα αν υπάρχει αυτή η προοπτική εκ Θεού, να πάω ή να μην πάω. Θέλω να πω, η αλήθεια του Θεού πολλές φορές δεν είναι και η δική μας πνευματική αλήθεια. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το μέλλον όπως το γνωρίζει ο Θεός. Αλλά δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο και μόνο λίγοι Άγιοι γνωρίζουν αυτά τα πράγματα όπως τα γνωρίζει ο Θεός. Και μάλιστα μας λέει εκεί πέρα, να ανοίξετε και διαβάσετε, ότι είπε ο Ιωάννης, το πνεύμα έμενε συνεχώς επάνω στον Χριστό, λέει. Όχι όπως τους άλλους ανθρώπους που έμενε αποσπασματικά και για λίγο. Άρα λοιπόν, μόνο ο Χριστός έχει 100% την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι δεν την έχουν. Και οι Άγιοι πολλές φορές την χάνουν.
Και ο Ιωνάς δεν έχασε τη χάρη και πήγε, έπεσε εκεί στη θάλασσα και βρέθηκε τελικά στη φάλαινα μέσα ο Ιωνάς και τότε κατάλαβε ότι είχε εγκαταλείψει το θέλημα του Θεού και έκανε το δικό του. Πήγε για τουρισμό τη στιγμή που ήταν να πάει από εκεί, για να πάει στην Νινεβή και να του πει ότι μετανοείτε γιατί ο Θεός σε τρεις μέρες σας καταστρέφει, όπως ακριβώς του είχε πει ο Θεός. Αυτός τι έκανε. Πήγε αντίθετη κατεύθυνση, λέει. Είναι σαν να μας λέει ο Θεός πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη και εμείς να πάμε στη Ρόδο. Πήγαινε στην Αμερική και εμείς να πάμε στην Πορτογαλία. Ή μάλλον αντίθετα, να πάμε στη Μόσχα. Αυτό θα πει συνεργασία με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος ελευθέρως δέχεται αυτό που θέλει ο Θεός. Όταν ελευθέρως ταπεινώνει το δικό του θέλημα και λέει ότι θέλεις εσύ, Κύριε. Γεννηθεί το θέλημά σου, τα λέμε στον Πατέρ ημών, τρεις φορές την ημέρα. Το πρωί στην πρωινή μας προσευχή, το μεσημέρι, στην ώρα του φαγητού και το βράδυ, στην προσευχή μας, δεν λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Πώς λοιπόν εμείς θέλουμε να γίνει το δικό μας θέλημα πάντα και να μην ακολουθούμε το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η καρδία συνεργασία με το Θεό και με το Άγιο Πνεύμα. Αυτές είναι οι άκτισες ενέργειες που ο άνθρωπος καλείται να μπει μέσα και να συνεργαστεί. Μα θα μου πείτε πώς μπορώ εγώ να συνεργαστώ με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Αυτό είναι δουλειά του Θεού. Αν δει πραγματικά ο Θεός ότι αξίζει ο άνθρωπος να συνεργαστεί, τον κάνει συνεργάτη, ότι είναι χαρά του Θεού να συνεργάζεται ο άνθρωπος με το Άγιο Πνεύμα. Και να ακολουθεί ταπεινά τις βουλές του Θεού. Να είναι σαν υπάλληλος του Θεού. Να είναι, αν θέλετε, και να πούμε και το άλλο. Μερικοί κατηγορούν και λένε ότι έχετε πάνω από το κεφάλι σε ένα Θεό που σας λέει κάνε τούτο και το άλλο και το άλλο. Εμείς δεν έχουμε, είμαστε ελεύθεροι. Λέει, κάνουμε τι θέλουμε. Δεν έχουμε πουθενά άλλα ένα φραγμούς. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυτό είναι παράγγελμα του Σατανά. Ο Κρόουλι δεν έλεγε ότι ο νόμος σου είναι ο εαυτός σου, ό,τι σου λέει μέσα ο εαυτός αυτό να κάνεις. Εδώ λίγο ξεφύγανε από το θέλημα του Θεού οι πρωτόπλαστοι και βρεθήκαν ξαφνικά έξω από τον παράδεισο. Να μην αντιστεκόμαστε στο θέλημα του Θεού, να αντιστεκόμαστε στο θέλημα του δαίμονα και να μπορούμε να καταλάβουμε πότε είναι θεϊκό αυτή η σκέψη που μας έρχεται είναι από το Θεό και πότε είναι από Σατανά. Αυτή είναι η διάκριση των πνευμάτων που μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός ο λογισμός αν είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο. Ο λογισμός του διαβόλου αφενός μας στενοχωρεί πάρα πολύ και αφετέρου μας σωσκώνει την υπερηφάνεια και το εγώ. Κοιτάξτε τι λέει η Νέα Εποχή, είστε Άγιοι λέει. Έλεγε ένας προχτές πάλι ένα παιδί, εμείς είμαστε λέει Χριστοί, οι ίδιοι είμαστε Χριστοί. Αυτά διδάσκουν οι φιλοσοφίες της Νέας Εποχής και του γκρουισμού. Ότι εμείς είμαστε λέει Χριστοί, έχουμε μέσα μας το χριστικό επίπεδο λέει και αν το ανέβουμε, σιγά σιγά με τη γιόγκα και με όλα αυτά θα φτάσουμε στην πλήρη φώτιση. Λέει και ο Θεός, πού είναι τώρα σε αυτή την περίπτωση. Θέλει, δεν θέλει ο Θεός, εμείς θα κάνουμε αυτό. Δεν παρακαλάμε και δεν ζητάμε από τον Θεό. Δεν είμαστε δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα εγώ έχω εγώ, ένα πρόσωπο είμαι εγώ και ένα είναι ο Θεός και ένα είσαι εσύ και ένα είναι ο άλλος. Είμαι ένα πρόσωπο εγώ. Είμαι ένα με τον Θεό. Το εγώ του Θεού είναι ίδιο με το δικό μου το εγώ. Εκεί μπερδεύουμε τα εγώ μας. Και αν κανείς κάνει τέτοια φοβερά λάθη και μπερδεύεται, δεν μπορεί να ξεμπλέξει και έρχεται και ο Σατανάς και τον αρπάει και τον εστέλνει στο Σάι Μπάμπα, τον εστέλνει σε ανατολικές θρησκείες και φιλοσοφίες και αποκρυφισμούς, τον εστέλνει στα καταγόγια της στοάς των μασόνων, στα υπόγεια εκεί, στα αρχαία μυστήρια της Κυβέλης και ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν εκεί, με κεριά και με νεκροκεφαλές, και η ψυχή αυτή που θα πάει. Αν δεν μετανοήσει και αν δεν δει το φως του Χριστού, δεν έχει μέλλον αυτή η ψυχή. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και τη νέα εποχή με τις διάφορες εταιρείες και τα διάφορα συστήματα της αυτοθεώσεως. Έτσι. Διότι δεν υπάρχει αυτοθέωση, υπάρχει θέωση δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Άνευ της χάριτος του Ιησού Χριστού, άνευ της χάριτος του Αγίου Πνεύματος του Θεού, του Παρακλήτου, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άνευ αυτή τη χάρτα τη Αγία Τριάδο, ουδή δύναται να θεωθεί. Δεν πάει να έχει γράψει
33.000 τόμους που έγραψε ο Οριγένης, που απάγγελνε λέει σε 2-3 συγχρόνως και ήξερε στον καθένα που έχει σταματήσει και συνέχιζε και έγραφαν αυτοί αντί για αυτόν, ο πολυγραφότατος Οριγένης. Δεν σώζεται κανείς με το να αυτενεργεί πάνω σε αυτά τα πράγματα, αλλά με την πειθό στον νόμο που έχει δώσει ο Θεός στους προφήτες και στους Αγίους, και ο ίδιος ήρθε και έγινε άνθρωπος για να μας δώσει την πλήρη αλήθεια και να μας πει: εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η οδός. Όποιος δεν περπατάει κοντά μου, περπατάει στο σκοτάδι. Και το φως ήρθε στον κόσμο, όπως μας λέει ο Ιωάννης στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι. Ποιος τους φταίει λοιπόν, που αγάπησαν το σκοτάδι ή το φως, που αγάπησαν τα καταγόγια του Σατανά, τα υπόγεια της αμαρτίας, της παρανομίας και της καταστρατηγήσεως του θελήματος του Θεού, και δεν αγάπησαν το φως, την Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι ανοιχτή, οι πόρτες της Εκκλησίας είναι για όλο τον κόσμο, και ο ιερέας δεν λέει να βάλει ένα φρουρό, όπως βάζει στις αρχές της Εκκλησίας, κάποιον ο οποίος κοίταγε ποιοι πάνε μέσα. Δεν επιτρέπονταν να πάει άνθρωπος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τον χριστιανισμό, τι να κάνει εκεί. Σήμερα όμως τι έχει γίνει? Οι πόρτες των Εκκλησιών είναι διάπλατες, δεν σας κάνει εντύπωση? Καμία πόρτα αυτών των ιδρυμάτων δεν είναι διάπλατα ανοιχτή. Πρέπει να περάσεις από τεστ. Πρέπει δηλαδή να σε αγκιστρώσουν. Πρέπει να σου πάρουν κατά κάποιο τρόπο τη συγκατάβαση, τη συγκατάθεσή σου και την υπογραφή σου για να μπεις και να παρακολουθήσεις τα διάφορα σεμινάρια, τα οποία είναι και ακριβά κλπ. Είναι άλλη εκπομπή θέμα. Στην Εκκλησία δεν πληρώνεις τίποτα. Αν θες να πάρεις ένα κεράκι, το παίρνεις. Αν δεν θέλεις, δεν το παίρνεις. Και μπαίνεις μέσα και παρακολουθείς τη λειτουργία. Ο Θεός είναι φως. Η Ορθοδοξία είναι φως. Η Ορθοδοξία είναι το φως που βγαίνει από τον τάφο του Χριστού. Και να είστε βέβαιοι ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα με τον Πανάγιο Τάφο, με τη σπήλωση των ιερέων και των αρχιερέων και όλη αυτή η κατάσταση, πολύ φοβάμαι πως είναι επειδή δεν θέλουν να αποκαλυφθεί το θαύμα του Αγίου Φωτός. Και δεν θέλουν ειδικά να αποκαλυφθεί ότι το φως βγαίνει μόνο στον Ορθόδοξο Πατριάρχη. Είπε, λέει, όχι το CNN, το BBC. Μα τι θα γίνει μέσα στους Έλληνες, λέει. Λέτε ότι βγαίνει, λέει, το φως, δίχως να ανάβουν, λέει, φωτιά και λοιπά, αναπτήρες και τέτοια, λέιζερ. Τι γίνεται εκεί, λέει, πώς βγαίνει το φως? Θα έρθουμε, λέει, να το μαγνητοσκοπήσουμε. Θα φέρουμε, λέει, 40 κάμερες και θα έρθουμε στον Πανάγιο Τάφο του χρόνου. Το 2005, λέει, λοιπόν, θα έρθει το BBC στον Πανάγιο Τάφο. Να γιατί οι δυνάμεις και ο εχθρός τώρα λυσοδός πέφτουν επάνω στον Πανάγιο Τάφο. Να αποσκορακίσουν, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαπιστώσουν την αλήθεια. Και ξέρετε, το BBC είναι ένα παγκόσμιο κανάλι, με το δορυφόρο πάει επάνω και το ξέρει όλος ο κόσμος. Η Nova, αυτά όπως τα λένε, όλα αυτά τώρα έχουν γίνει. Το ίντερνετ, τα κομπιούτερ και αυτά, τι είναι? Είναι παγκόσμιο δίκτυο. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις και το Άγιο Φως, άμα θέλεις, παίρνεις πληροφορίες για τα πάντα. Να λοιπόν, δεν θα κρυφτεί τώρα ότι ο Θεός δεν αφήνει άλλον εκτός από τον Ορθόδοξο να μπει μέσα στον Πανάγιο Τάφο του, ο οποίος είναι κενός, είναι ο μοναδικός κενός τάφος στην ιστορία όλων των μεγάλων, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι αφήσαν τα κόκαλά τους επάνω στη γη. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος αναισθήθηκε, ανελήφθη εν δόξη και θα έρθει για να κρίνει ζώντας και νεκρούς και της βασιλείας ουκέστε τέλος. Αυτά είχαμε για σήμερα. Συγχωρέστε τον τόνο της φωνής μας καμιά φορά που ανεβαίνει. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη για αν δυσαρεστήσαμε κάποιον από τους αγαπητούς μας φίλους, και ευχόμεθα να μας αξιώσει ο Θεός πάλι να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα την εκπομπή μας. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε όλοι καλά. Και το χέρι το πανστενές του Κυρίου να σας σκεπάζει και εσάς, την οικογένειά σας και όλους μας. Χαίρετε λοιπόν. Χαίρετε εν Κυρίου.